Η αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, κυρία Κορίνα Χιώτη Πρασά, παραχώρησε συνέντευξη τύπου αναφορικά με την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας. Η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857. Από εργάτριες κλωστοϊφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Η πρώτη διεθνής ημέρα της γυναίκας γιορτάστηκε το 1909 με πρωτοβουλία του Σοσιαλιστικού Κόμματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και υιοθετήθηκε 2 χρόνια αργότερα από τη Σοσιαλιστική Διεθνή. Η κυρία Χιώτη Πρασά αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει ο θεσμός αυτό σήμερα. Η ημέρα αυτή, κατά εμάς, είναι μία ευκαιρία για μία γιορτή, αλλά όχι απλή γιορτή. Δεν τη συνδέουμε με το πνεύμα του καταναλωτισμού. Είναι ημέρα σκέψης και περισυλλογής, αναζήτησης του ρόλου της γυναίκας, το σύγχρονο γίγνεσθε, με παράλληλη αποτίμηση των όσων έως τώρα επιτεύχθηκαν χάρη στη συνεχή δυναμική και επικοδομητική δράση των γυναικών σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Εν συνεχεία, μίλησε για τη σημαντικότητα του ρόλου των γυναικών που δραστηριοποιούνται στα κοινά, ενώ αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στις ομιλήτριες εκδήλωσης. Καλεσμένες, 2 κυρίες της πολιτικής σκηνής. Μία ευτυχή συγκυρία για την πόλη και τον ομό μας, που θα φέρουμε στο πάνελ των ομιλητριών την πρώτη γυναίκα βουλευτή του Δήμου Καβάλας, την κυρία Αλεξάνδρα Τσανάκα, και την πρώτη γυναίκα δήμαρχο Καβάλας, την κυρία Δήμητρα Τσανάκα. Οι 2 εκλεγμένες κυρίες από το λαό θα μας μιλήσουν για το ρόλο της γυναίκας στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μαζί τους και μία νεαρή επιστήμονας, την οποία έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι δίπλα μου, η κυρία Μαρία Στεργίδου από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Καβάλας, που θα μας πει κάποια λόγια από το δικό της κομμάτι, το επιστημονικό που έχει σχέση με ψυχολογία. Θα είναι επίσης μέλος της Επιτροπής μας η κυρία Νατάσα Κλητσιώτη από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Δυστυχώς δεν μπορούσε να παραβρεθεί σήμερα γιατί είναι δικηγόρος και έπρεπε να πάει στα δικαστήρια και εκείνη θα κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας.